Το βίντεο που όσες φορές και να το κάνω, θα χρειάζεται πάλι να το κάνω. Πώς να περάσεις όλα σου τα αρχεία, και όταν λέω όλα, ενώ τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα, μέσα στον υπολογιστή σου. Γενικότερα, όσοι έχετε iPhone, έχετε το εξής πρόβλημα. Ότι γεμίζει το iPhone σας ή θέλετε να κάνετε backup το iPhone σας και δεν σας βολεύει το iTunes. Τα προγράμματα σας έχω προτείνει παλιότερα σε παλιότερα βίντεο, σε κάποια δεν δουλεύουν πλέον. Οπότε, έρχομαι με νέα απάντηση 2023, το πώς μπορείς εύκολα να περάσεις όλα σου τα αρχεία μέσα στον υπολογιστή σου με δύο κλικ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι και να μην χάσετε κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimitrio.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά προτείνω κάτω στα σχόλια να μου δώσεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις για να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση και να ερωτοαπαντήσουμε πραγματάκια τα οποία τυχόν έχεις απορίες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το βίντεο και σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχω να σας προτείνω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γενικότερα ήθελα να το προτείνω πάρα πολύ καιρό αλλά δεν είχα τον χρόνο ή έδινα προτεραιότητα σε άλλα βίντεο και είναι ένα βίντεο που πραγματικά πρέπει να υπάρχει σε αυτό το κανάλι. Ένα third party πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά ό,τι πιο value και ό,τι πιο καλό υπάρχει δωρεάν το οποίο μπορεί ουσιαστικά να σου λύσει τα χέρια. Μπορείς να δεις όλα τα χαρακτηριστικά του κινητού σου που χρειάζεσαι από email, μπαταρία, updates, τα πάντα, ό,τι γενικά χρειάζεσαι, είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να υπάρχει μέσα στον υπολογιστή σου, είτε είναι Windows είτε είναι Mac. Βέβαια, αν είναι Mac, σου λύνεται διαφορετικά, ο τρόπος μεταφοράς αρχείων, αλλά υπάρχει και για Mac. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται 3U Tools. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να έχεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα σου λύσει τα χέρια και θα πάμε να το δούμε, να το τσεκάρουμε σιγά σιγά επιγραμματικά και να δούμε το τι μπορείς να κάνεις με αυτό το φανταστικό πρόγραμμα. Έχω σιτάρει εδώ πέρα στο Windows υπολογιστή μου γιατί περισσότερο από εσάς έχετε Windows. Δεν θα το δείξω στο Mac, θα το δείξω κυρίως στο Windows. Ό,τι όμως κάνουμε στο Windows γίνεται το ίδιο πράγμα και στα MacBook. Εύκολα λοιπόν, ξεκινάς τη διαδικασία πρώτα να το κατεβάσεις. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, πατάς 3U Tools και σου ανοίγει. Μετά είναι το πρώτο Google Search που βρίσκεις, στο ψεύτη που λέω, και πας και το κάνεις download στον υπολογιστή σου. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, απλά κάνεις ένα πρόγραμμα εγκατάσταση καθημερινό, απλό, it's ok. Αμέσως μετά, εφόσον κάνεις εγκατάσταση στο πρόγραμμα, θα χρειαστεί να το ανοίξεις. Και εδώ είναι που αλλάζουμε την κάμερα και πάμε να δούμε στον υπολογιστή τι βλέπω εγώ μόλις το ανοίγω. Πηγαίνουμε λοιπόν, ανοίγουμε το ίντερνετ και το πρώτο που κάνουμε είναι να γράψουμε 3U Tools. Απλά Google Search. Είναι αυτό. The best all-in-one tools for iOS users. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει και εμπιστευτείτε με σε αυτό. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα, πατάμε download να το κατεβάσουμε. Έχει την τελευταία έκδοση και όπως βλέπετε είναι δωρεάν. Δεν έχει κάτι το οποίο να χρειάζεται να το αγοράσεις, τέλος πάντων. Πατάς οπότε download, προγραμματίζεις και κατεβαίνεις στην υπολογιστή σου. Μετά κάνεις μία απλή εγκατάσταση, δεν είναι κάτι. Μετά στο βγάζεις την επιφάνεια εργασίας, κάπως έτσι, και κάνεις ένα double click να το ανοίξεις. Εννοείται ότι τρέχει σαν διαχειριστή γιατί πρέπει ουσιαστικά να πάρει κάποια permission από τον υπολογιστή σου και ανοίγει. Και έχεις αυτό το interface. Δεν χρειάζεται να αγχωθείς, θα τα εξηγήσουμε όλα με τη σειρά. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να έχεις το iPhone σου. Είτε με το iPhone 15 σου, είτε το iPhone 14 σου, είτε το οποιοδήποτε iPhone έχεις. Εγώ έχω ένα iPhone 14 και ένα iPhone 15 Pro Max. Αυτή τη στιγμή θα δουλέψουμε πάνω στο iPhone 15 γιατί δεν έχω Lightning σε USB για να μπορέσω να συνδέσω τον υπολογιστή μου. Έχω ένα Type-C σε USB που χρειάζεται ουσιαστικά να συνδέσεις στο κινητό σου και είναι λογικό και από εκεί και μετά να πας το συνδέσεις στον υπολογιστή σου. Μόλις θα συνδέσεις για πρώτη φορά το κινητό σου θα στο γράψει και σε μήνυμα το 3U Tools ότι πρέπει να κάνεις αξιόπιστο το κινητό σου στον υπολογιστή σου. Να δεχτείς το κινητό σου ότι ο υπολογιστής αυτός είναι αξιόπιστος. Οπότε πατάς αξιόπιστος για να μπορέσει να πάρει τα permission. Τώρα σου βγάζει κάποιες οδηγίες που σου λέει ότι κοίταξε να μην έχεις extenders για το καλώδιό σου, το καλώδιό σου να συνδέεται κατευθείαν επάνω στον υπολογιστή σου δηλαδή και να μην έχει κάποιο κόψιμο το καλώδιό σου για να μπορέσει ουσιαστικά να είναι safe. Και επίσης σου λέει να μην είναι να είναι safe η θύρα ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά τη μεταφορά δεδομένων. Αυτό το λέει πιο πολύ για ασφάλεια. Μόλις το πατήσεις αυτό σου λέει ok και έχει συνδεθεί στο κινητό σου. Εδώ πέρα σου βγάζει όλες τις πληροφορίες του κινητού σου, δηλαδή αν είναι jailbreak το τηλέφωνό σου, εμένα δεν είναι. Αν έχει γίνει activate το κινητού σου, έχει γίνει. Αν είναι το product,
το ποιο product type έχεις, το iPhone 16 2α τάδε μοντέλο. Μετά σου λέει sales model, σου λέει το email, σου λέει το serial number, σου λέει το ότι σου βγάζει πόσες φορές το κινητό σου έχει κρασάρει, έχει χτυπήσει, όχι έχει πέσει, έχει κρασάρει σαν τηλέφωνο. Εμένα δεν έχει αυτή τη στιγμή κράσει στο τηλέφωνο μου καθόλου. Μετά από δίπλα σου λέει ότι το Apple ID σου είναι locked on, online, δηλαδή ότι δεν είναι κλειδωμένο το Apple ID μου. Το προγραμματάκι αυτό μπορείς να κάνεις και άλλα προγραμματάκια, θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Μετά σου λέει το product type, το πότε το κινητό σου δημιουργήθηκε, κουτουλού, 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 και από κάτω σου λέει κάποιες ακόμα ρυθμίσεις, λειτουργίες και τα σχετικά. Από κάτω σου λέει system apps, photos, σου λέει πόσο χώρο έχει ο σκληρός δίσκος του laptop, του κινητού σου. Από κάτω ακριβώς από το κινητό σου, σου βγάζει να κάνεις reboot, turn off και refresh το τηλέφωνό σου. Μπορείς να κάνεις δηλαδή και από εδώ πέρα. Εδώ πέρα σου λέει κάποια device details τα οποία μπορείς να δεις ουσιαστικά, και από εδώ πέρα κάτω σου λέει backup and restore, σου λέει 3UR player, σου λέει make ringtone, σου λέει manage icon στην αρχική οθόνη του κινητού σου, σου λέει να κάνεις stop iOS updates αν θέλεις να μην έχεις auto updates και ούτω καθεξής. Προσπερνάω την πρώτη σελίδα που σου ανοίγει το 3U Tools και πηγαίνω στα apps. Εδώ πέρα είναι όλες οι εφαρμογές που έχω εγώ στο κινητό μου. Μπορώ πάρα πολύ εύκολα από εδώ μέσα να κάνω uninstall όλες τις εφαρμογές ή κάποιες από αυτές. Μπορώ επίσης να δω κάποιες εφαρμογές αν το επιτρέπει η εφαρμογή. Ας πούμε το F1 TV, μπορώ να κάνω view της εφαρμογής και να δω μέσα το τι έχει εφαρμογή, ρε παιδί μου. Έχω δηλαδή κάποιο access για να μπορέσω να δω, ή ας πούμε κάποιες δεν έχω. Από εκεί και μετά μπορώ να κάνω import ή export τις εφαρμογές αυτές. Αμέσως μετά συνεχίζω, πάω στην επόμενη καρτέλα, σου έχει τις φωτογραφίες του camera roll. Εδώ πέρα είναι όλες τις φωτογραφίες που έχω βγάλει και είναι οι τελευταίες φωτογραφίες που έχω. Δείτε λίγο το πιο όμορφο από όλα και το πιο μαγικό. Μπορείς να πατήσεις αυτό, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει γίνει μπλε, και μπορείς να κάνεις control α και να τις επιλέξεις όλες. Όλες. Και σου λέω ότι έχουν επιλεχτεί 927 φωτογραφίες και είναι 12,47 γίγα. Είχα ένα θέμα εγώ με το θετικό αντίγραφο και το backup που είχα κάνει στο τηλέφωνο μου και δεν μπόρεσα να κάνω ανάκτηση από το θετικό αντίγραφο. Είχα γύρω στις 32.000 φωτογραφίες και γύρω στα 6-7.000 βίντεο. Δυστυχώς τα χάσα όλα γιατί έκανα μια δικιά μου κάφα. Είναι αυτό που λένε ότι δάσκαλε που δίδασκες και λόγω δεν εκράτη. Δεν έκανα backup, έκανα φορμάτο iPhone, μην με ρωτήσετε πώς, είναι μια μεγάλη ιστορία. Κάποια στιγμή ίσως κάνω story time για να σας το πω. Αν θέλετε να το κάνω, πείτε μου στα σχόλια πώς έχασα όλα μου τα αρχεία, ενώ ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός. Συνεχίζω λοιπόν και σας δείχνω ότι μπορείς να πάρεις όλες τις φωτογραφίες, όλες, και να πατήσεις απλά export. Και στο export που θα κάνεις, θα πας να διαλέξεις οποιοδήποτε σημείο θέλεις. Δηλαδή desktop, δηλαδή documents, δηλαδή downloads, όπου θες. Δημιουργήσε ένα φακελάκι, κάνεις iPhone backup και πατάς OK. Και μετά πάρα πολύ γρήγορα περνάνε όλα μέσα στην υπολογιστή σου. Και για του λόγου το αληθές, πατάμε desktop. Πατάμε στο desktop να κάνουμε new folder. Εδώ πέρα, στο new folder, θα γράψουμε iPhone backup. iPhone backup. Πατάμε OK και βλέπετε ότι τώρα αρχίζει και περνάει όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Κάνει exporting files στο new folder βασικά, γιατί τζάμπα δημιουργήσα backup. Αλλά OK. Αν ανοίξω εγώ το new folder που έχω στην εφαρμογή, βλέπετε ότι περνάνε όλες οι φωτογραφίες και όλα τα βίντεο που έχω εγώ στο κινητό μου γρήγορα. Σχετικά γρήγορα. Έχει να κάνει με βάση το καλώδιο και φυσικά το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σου. Αν είναι SSD, αν είναι NVMe, αν είναι κανονικός απλός hard drive. Απλά αν έχεις πολλές, θα το αφήσεις, θα κάνει κάτι ώρες. Είναι λογικό, αν έχεις δηλαδή 20-30.000 φωτογραφίες, λογικό είναι να καθυστερήσει και να πάρει χρόνο. Αλλά θα είναι safe. Οκ. Περνάνε τα πάντα, περνάνε όλα. Κανονικά όπως θα έπρεπε. Και ανοίγουν κανονικά στον υπολογιστή σου, μπορείς να τα δεις, μπορείς να τα προβάλλεις. Εδώ έχω τραβήξει το φαγητό που έχω μαγειρέψει, άσχετο. Αλλά βλέπετε ότι περνάνε τα πάντα, όλα. Εδώ είναι ο Μελούκος, φωτογραφίες, Γλυκουλάκος. Και δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτα. Κλείνεις αυτό και αυτό συνεχίζει να περνάει. Σου λέει ότι έχει περάσει, ξέρω εγώ, τόσα γίγα. Πατάς cancel αν θέλεις να σταματήσεις. Φυσικά εγώ θα πατήσω γιατί δεν κάνω backup. Και συνεχίζουμε. Σου έχει από κάτω μουσική. Μπορείς να προσθέσεις τραγούδια μέσα. Και όταν εννοώ μπορείς να προσθέσεις τραγούδια, μπορείς να πας, ας πούμε. Δεν έχω τραγούδια στον υπολογιστή. Έχω νομίζω κάποιος τις λήψεις. Έχω, ας πούμε, αυτό που είναι το τραγούδι το οποίο βάζω στα βίντεο. Πατάω εδώ να το περάσω μέσα. Βλέπετε ότι κάνει import. Waiting for import device. Πατάς OK και το τραγούδι έχει μπει μέσα στο κινητό σου. Και έχει μπει μέσα στην βιβλιοθήκη κανονικά του
Apple Music σου. Έβγαλα το κινητό μου και το παίρνω στα χέρια μου. Πατάω να ανοίξω το Apple Music. Ανοίγω το Apple Music και πηγαίνω στα τραγούδια. Τραγούδια λοιπόν, έχει μέσα ένα τραγούδι και είναι αυτό που πέρασα μόλις τώρα από το 3U Tools. Το πατάω και το τραγούδι παίζει. Πάρα πολύ εύκολα. Είδατε, με δύο κλικς. Και μπορείς να κάνεις drag and drop όλα τα τραγούδια που έχεις στον υπολογιστή σου μέσα. Έχεις χιλιάδες βιβλιοθήκες, έχεις χιλιάδες albums, έχεις φακέλους, περνάνε όλα κανονικά μέσα από το 3U Tools. Κανονικά μπορείς να πας και να το ακούσεις. Κατευθείαν easy peasy. Εδώ πέρα μπορείς να κάνεις ringtone, να δημιουργήσεις. Εγώ έχω κάνει το Favela. Μπορείς να κάνεις ένα νέο import, μπορείς να πατήσεις play, μπορείς να κάνεις make ringtone. Εδώ πέρα σου λέει να σετάρεις από τον υπολογιστή σου το τραγούδι. Μπορείς να πατήσεις from PC. Αν πας εδώ που έχω εγώ ένα τραγούδι στις λήψεις. Παράδειγμα, βάζω αυτό πάλι. Πατάω open και πορτώνει το τραγούδι. Οπότε μπορείς εύκολα τώρα από εδώ πέρα εσύ να το πατήσεις, να κάνεις generate ringtone και το ringtone θα περάσει κανονικά μέσα στον κινητό σου. Οπότε θα μπορείς από εκεί πέρα να το δεις κιόλας. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς να κουράζεσαι καθόλου. Χωρίς να βάζεις GarageBand και ούτω καθεξής. Που μπορείς να βάλεις, δεν το χρειάζεσαι γιατί υπάρχουν και τέρμα πάνω. Εδώ σου έχει τα ebooks, εδώ σου έχει το U-Disc, δεν τα χρειάζεσαι αυτά. Εδώ είναι τα data, ούτε αυτά χρειάζεσαι, γιατί τα κάνεις από το κινητό σου. Και γενικότερα λίγο πολύ μπορείς να έχεις πρόσβαση για να κάνεις έξτρα πραγματάκια. Τα περισσότερα τα έχουμε δει. Μετά σου έχει κάποια tools τα οποία μπορείς να κάνεις erase all data, μπορείς να κάνεις κάποιο backup and restore, μπορείς να κάνεις ένα virtual location να δημιουργήσεις για να σετάρεις το κινητό σου, μπορείς να κάνεις transfer data από άλλο τηλέφωνο και σου έχει και άλλα τόσα. Εύκολα και γρήγορα έχεις πλέον τα πάντα όλα στο κινητό σου. Δεν χρειάζεται να πειράξεις κάτι άλλο, αυτά είναι τα βασικά πράγματα τα οποία χρειάζεται να ξέρεις, τώρα από εκεί και μετά δεν χρειάζεται να μπλέξεις παραπάνω. That's it. Οπότε εύκολα και γρήγορα έχεις τα πάντα όλα μέσα στο κινητό σου και μετά πολύ εύκολα τα πάντα όλα μέσα στον υπολογιστή σου. Πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις ό,τι χρειάζεται. Χωρίς να χρειάζεται να μπλέξεις, χωρίς να φοβάσαι, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 3U Tools λοιπόν πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή σου και όταν το κατεβάσεις θα με θυμηθείς. Και φυσικά μπορείς να κάνεις και το ringtone, δείτε πόσο εύκολο είναι. Οπότε περνάς στο τραγούδι που θες αγαπημένο σου, πατάς make ringtone, το παίρνεις μέσα από τη βιβλιοθήκη που έχει μέσα ήδη το 3U Tools ή το κάνεις import από τον υπολογιστή σου και πολύ εύκολα κόβεις το σημείο που θες και το μετατρέπεις κατευθείαν σε ringtone. Και πηγαίνεις απλά στις ρυθμίσεις, τους ήχους και απτικά και πηγαίνεις τέρμα κάτω και απλά το επιλέγεις εκεί που θες να χτυπάει. Τόσο απλό. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να μεταφέρεις αρχεία, ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα τυμμένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς, dimitgeo.gr, αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, δες το λιγάκι.